Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή σας μέρα. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε τις εξελίξεις στο Eurogroup και αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει όντως μια νέα λογική, να το πω έτσι, όπως η κυβέρνηση λέει στην συμφωνία, η λογική δηλαδή των αντίμετρων, αν αυτή μπορεί να λειτουργήσει και γενικά αν η πορεία που ακολουθούμε κάπου μας πηγαίνει. Να βάλω μια επικεφαλίδα στην πορεία των συζητήσεων και στην ουσιαστική αξιολόγηση, ας πούμε, το κλείσμα της αξιολόγησης, είναι η αναβαλλόμενη εκπλήρωση των προσδοκιών. Είδαμε ένα ντεζαβί, ας πούμε, το οποίο έχουμε δει και προηγούμενες φορές. Mm-hmm. Μας υπόσχονται κάτι ότι θα γίνει στο μέλλον και δίνουμε κάτι το οποίο είναι σίγουρο, έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με τις περικοπές. Ωστόσο, όμως, υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά τώρα εδώ. Η ιδιοποιώς διαφορά έχει να κάνει με τη δύσκολη πολιτική θέση που βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρωζώνης. Δηλαδή, θέλουν να αποφύγουν το πρόβλημα Ελλάδα και έτσι θα μπουν σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις. Να δούμε αυτά τα οποία δεν έγιναν στη συζήτηση για την αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν έγινε συζήτηση για το χρέος, καμία. Δεν έγινε συζήτηση για ένα μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Δεν έχουμε αυτό το κάποιο δεδομένο. Δεν έχουμε και απάντηση για το ποιο θα είναι το πλεόνασμα, έτσι. Θα είναι 3,5, θα είναι 2,5 και πού θα κινηθούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε ρίξει με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ωστόσο όμως, βάζουμε ένα ουσιαστικό ερωτηματικό εδώ. Όλα αυτά τα οποία μας ζητούν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Η ανάπτυξη θα έρθει με τις ευχές του κυρίου Μοσκοβισή. Η ανάπτυξη θα μπορέσει να προέλθει, η θρυλούμενη ανάπτυξη, αν συνεχίσουμε να συζητάμε αποκλειστικά και μόνο με μια δημοσιονομική ατζέντα. Δηλαδή, μείωση του αφορολογητού σήμερα, μείωση των δημοσιονομικών δαπανών, αύξηση των φόρων. Μπορεί έτσι να έρθει η ανάπτυξη ή μετά τις γερμανικές εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εκεί το οριοθετώ εγώ, θα ξανασυζητάμε τα ίδια πράγματα, ξεχνώντας τις υποσχέσεις που μας είχαν δώσει το Φεβρουάριο του 2017. Αυτό είναι το κεντρικό ζητούμενο. Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός, αυτός ο αυτοματισμός, όπως τον περιγράφει η κυβέρνηση, ένα ευρώ αρνητικά μέτρα απέναντι ένα ευρώ θετικά μέτρα. Ακούστε, αυτό είναι μια υπεραπλούστευση. Ναι. Διότι πολύ απλά στερείται τη λογική που είχε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην αρχή, του πολλαπλασιαστή. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κόψω ένα ευρώ τώρα και δώσω ένα ευρώ, δεν σημαίνει ότι έχουν και τις ίδιες επιδράσεις στην οικονομία, τις επιπτώσεις, συνέπειες, παύλα αποτελέσματα. Γιατί υπάρχει διαφορετικός δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής. Πρέπει όλα αυτά να συγγιστούν. Να φτιάξουμε κάποιες προτάσεις που να είναι ρεαλιστικές, αλλά να λάβουν υπόψη τους και την κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Γιατί φοβάμαι, με αυτές τις υπεραπλουστεύσεις, ένα ευρώ πάνω, ένα ευρώ κάτω, όχι ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει, αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε παγιδευμένοι στην ύφεση και στον αποπληθωρισμό για πάρα πολλά χρόνια. Και τότε θα αναζητήσουμε άλλες λύσεις. Άλλες λύσεις που θα δώσουν διεξόδους στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Αναφέρεστε στην επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, προφανώς. Αναφέρομαι στην επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, που αρχίζει και διαφαίνεται πλέον ότι θα αποτελέσει τη σανίδα σωτηρίας. Γιατί μπορεί μέσα στο Σεπτέμβριο, σας λέω και πάλι, να έχουμε μια ησυχία. Πάντως, είναι το νόμισμα το κεντρικό θέμα, κύριε καθηγητά, ή το κεντρικό θέμα είναι ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια της κρίσης η χώρα δεν έχει αποκτήσει ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, ένα σχέδιο για να αναδιαρθρώσει την παραγωγή της, για να μεγαλώσει τον εθνικό πλούτο. Και γιατί να το αποκτήσει τα επόμενα 7 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας αυτό είναι εγώ, το ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα. Γιατί να το αποκτήσει με την αλλαγή εθνικού νομίσματος, θα έλεγα εγώ αντίστοιχα. Θα σας απαντήσω. Διότι όλα αυτά τα οποία ευχήθηκαν και ο κύριος Γκότσης και ο κύριος Μαραβέλιας προηγουμένως για την εισρωή πόρων, για τον τερματισμό της περιοριστικής πολιτικής κλπ., δεν χωράνε μέσα στο ευρώ, το οποίο στηρίζεται σε μια αυστηρή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Δεν είναι τόσο το νόμισμα. Είναι οι πυλώνες που στηρίζουν το νόμισμα, κύριε Χατζηνικολάου. Οι πυλώνες αυτή της αυστηρής και δημοσιονομικής πολιτικής δεν μπορούν να χωρέσουν όλα αυτά τα οποία λέμε, όλες τις πολιτικές που ζητάμε και μαζί και συζητήσατε και προηγουμένως με τους καλούς συναδέλφους. Δεν χωράνε εκεί. Γιατί πολύ απλά η αλλαγή του νομίσματος δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή του ανταλλακτικού μέσου που έχουμε, αλλά σηματοδοτεί και αλλαγή πολιτικών. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει η εισρωή πόρων και ο τερματισμός της περιοριστικής πολιτικής που ευχήθηκε ο κ. Γκότσης και είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο είπε, χωρίς αλλαγή λογικής φιλοσοφίας και νομίσματος. Δεν γίνεται. Θα μιλάμε για άλλη Ευρώπη που δεν νομίζω ότι θέλουν οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι η Ευρώπη, η Ευρωζώνη, για να είμαι σαφέστερος, έχει μέλλον ή μπορεί η λύση να έρθει
χωρίς δικές μας πρωτοβουλίες. Δηλαδή να διαλυθεί στα εξών συνετέθη η Ευρωζώνη χωρίς η Ελλάδα να παίξει ρόλο σε αυτό. Και σας ρωτώ γιατί άκουσα για πρώτη φορά την κυρία Μέρκελ πριν από λίγες μέρες να συγκρίνει το ευρώ με το Μάρκο. Δεν είχα ξανακούσει τέτοια τοποθέτηση. Να μιλάει για Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Ακριβώς. Και να λέει για την υπερτίμηση του ευρώ ή την υποτίμηση του ευρώ και οτιδήποτε ναι, άλλο. Ναι, και έρχεται και τετραμερής, θυμίζω, στις Βερσαλίες. Ναι, χωρίς τη συμμετοχή μας. Χωρίς τη συμμετοχή μας. Οι τέσσερις ισχυροί. Παρόλο που είμαστε το πιο σημαντικό πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρώπη ετοιμάζεται για κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να εμένουμε σε κάτι το οποίο έχει τελειώσει στην Ευρώπη. Και δεν έχει τελειώσει μόνο στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, χώρες που αρχίζουν για να αναπτύσσουν έναν ευρωπροβληματισμό. Έχει τελειώσει και στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, όπως στην Ολλανδία, στην Αυστρία και στη Γερμανία. Γι' αυτό το άλλο εμείς δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε ένα πρόγραμμα. Να ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί τα ίδια λέγαμε, σας θυμίζω, και το Μάρτιο του 2012, τότε που αφορίζαμε την οποιαδήποτε συζήτηση για το χρέος, και τελικά ήρθαν οι προτάσεις απ' έξω, τις υλοποιήσαμε και είχαμε την αποτυχία. Προετοιμασία για τα πάντα. Και για τη δραχμή ακόμα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χιόνι. Καλημέρα.